Μέσα στο ταραχώδες σκηνικό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, ο Λίβανος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς περιμένει την ομιλία από τον Χασάν Ασράλα, τον ηγέτη της Χεζμπολά. Η ομιλία που έχει οριστεί για την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, θα μπορούσε να είναι μια κομβική στιγμή που θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την τροχιά της τρέχουσας σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο πληθυσμός του Λιβάνου και οι διεθνείς παρατηρητές κρατούν την ανάσα τους, αναγνωρίζοντας το βάρος της ομιλίας του Ασράλα που θα μπορούσε να οδηγήσει είτε στην πυροδότηση μιας περιφερειακής σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες, είτε στη διατήρηση ενός status quo ανάλογο των τωρινών συγκρούσεων στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ είναι ένα σιητικό ισλαμιστικό πολιτικό κόμμα και μαχητική ομάδα στον Λίβανο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περιοχή. Ιδιαίτερα μετά την παρέμβασή της στη Συρία για να υποστηρίξει τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Η εμπλοκή της ομάδας υπέρ του Άσαντ οδήγησε εδώ και χρόνια σε τεταμένες σχέσεις με τον ευρύτερο σουνιτικό αραβικό κόσμο, πράγμα που προσπαθεί να βελτιώσει τα τελευταία χρόνια. Η σύγκρουση Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 50 μαχητές για τη Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας για ακόμα μια φορά το πόσο επικίνδυνη είναι η τωρινή κατάσταση και πόσο κρίσιμα θα είναι τα λόγια του Ασράλα. Με τη δημοσίευση ενός βίντεο 10 δευτερολέπτων για την ομιλία, η Χεζμπολάχ ενίσχυσε ουσιαστικά την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό θα ανακοινωθεί, καθώς φαίνεται τον Ασράλα να περνά μπροστά από το σήμα της Χεζμπολά, με δραματική μουσική να παίζει από πίσω. Να τονίσουμε εδώ ότι έχουν βγει περισσότερα βίντεο, τα οποία όμως δεν έχει δημοσιεύσει η Χεζμπολά, σύμφωνα με τις τοπικές πηγές μας, αλλά είναι μίξη παλαιότερων πλάνων που εσφαλμένα να παράγουν μαζικά τα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με την έρευνά μας. Η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να αποφύγει τη σύγκρουση, αναγνωρίζοντας την πολύ άσχημη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, έχει τονίσει ότι η τελική απόφαση βρίσκεται πέρα από τον έλεγχό της. Αυτή η παραδοχή αντανακλά την περίπλοκη αλληλεπίδραση ισχύως εντός του Λιβάνου, όπου η Χεζμπολά ασκεί τεράστια επιρροή, υποστηριζόμενη από το σύμμαχό της Ιράν. Καθώς η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε μια πιθανή κλιμάκωση, η διεθνής κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση. Το αποτέλεσμα της ομιλίας της Παρασκευής θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, όχι μόνο για την άμεση σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά και για το ευρύτερο γεωπολιτικό τοπίο της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε κίνηση της Χεζμπολά κατά του Ισραήλ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει και τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ του Ισραήλ με ανυπολόγιστες συνέπειες. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πλέον δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ και μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο πάνω πλα και έτοιμα για σύγκρουση. Πείτε μας τη γνώμη σας για την αυριανή ομιλία στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.